Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα. Των οδηπόρων προστάτης, μέρος πρώτο. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω πιστεύων είσαι με εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν τον σκοπό της που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλα ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αυτή δε στην η κρίση ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Πας γάρο φαύλα πράσον μισή το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθεια αν έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτό τα έργα ότι εν Θεό εστίν εργασμένα. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής. Οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Να ευχηθούμε ακούγοντας αυτές τις θαυμάσιες μουσικές τώρα στο ξεκίνημά μας. Ο αδελφός μας ο Ευάγγελος, ο οποίος βαδίζει προς την τεσσαρακονθήμερον συνάντηση με τον δίκαιο κριτή, τον δεσπότη Χριστό μας, να ευχηθούμε ανάπαυση και να πορευθεί και αυτός σε ανάσταση ζωής. Μνήσθητη Κύριε του δούλου σου Ευαγγέλου. Να ευχόμαστε για όλες τις ψυχές. Από εμάς περιμένουν, το έχουμε ξαναπεί. Να ευχόμαστε συνεχώς και για τις δικές μας όμως. Να καταλαμβρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τις ψυχές μας και τη σκοτισμένη μας διάνοια, έλεον ευημερίας και χαράς. Να εκχαίει ο Κύριος το αληθινό φως στο λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης με το τυλαυγές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο διαστρεβλωμένες, ιδίως στις μέρες μας, εντολές του. Την αγάπη μας
σε όλους τους ακροατές της εκπομπής μας και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, με νεκρωμένα πολλές φορές τα σωματικά τους μέλη, μα με θερμουργό μέσα τους το Άγιο Πνεύμα και τις ψυχές τους πανελεύθερες, ακαθήλωτες. Φτερακίζουν ολοένα σε ουράνια λιμάνια εκεί που έχουν ρηγμένες τις άγκυρες της αιώνιας ελπίδας τους. Περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής. Ξέρουν αυτοί. Είναι αναρρύθμιτα τα ονόματά τους για να τα αναφέρουμε ένα-ένα. Περνούν από εδώ λοιπόν να μας μεταδώσουν χαρά, την αληθινή χαρά τους, την πονεμένη. Και υπομονή από την υπομονή αυτήν που τους έχει χαρίσει ο Κύριος μας. Δεν έχουν πολλοί από αυτούς διπλώματα, πτυχία, βιογραφικά, τετιμημένες περγαμηνές και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν πίστη άδολη, καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να κρατούν μέσα τους αυτό για το οποίο μιλούσαμε προηγουμένως. Θερμουργό, το Άγιο Πνεύμα. Βαθιά σοφία κατά Θεόν κρύβουν μέσα τους. Φύση τα του νόμου, ποιοι. Με αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους το φως και το έργο του νομοθέτη και νομοδότη Κυρίου. Και σε αυτό είμαστε όλοι σίγουροι, αν και αυτοί με την ταπείνωσή τους το αγνοούν, και έτσι πρέπει. Σε αυτό δίνει συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Εν το φωτί papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση σωτηρίαψυχής.blogspot.com, η διεύθυνση του ομότιτλου ιστολογίου μας. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ό,τι σχετίζεται με την εκπομπή μας. Ημέρες και ώρες μετάδοσής της, ηχητικό αρχείο εκπομπών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται, έτσι όπως καταγράφονται εκεί και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι, και πληροφορίες για τα βιβλία μας, τα οποία βγαίνουν στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας, του Ιεραποστολικού Σωματείου, που σαν πυρήνα δράσεώς του έχει την πνευματική ελεημοσύνη και κυρίως την δωρεάν διάδοση των χαιρετισμών εις την υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο βιβλιαριδίων έχουν διανεμηθεί ως σήμερα. Όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, ενισχύοντας το σημαντικότατο έργο της πνευματικής ελεημοσύνης. Έναν μικρό περίπατο στην Αγία Γραφή θα κάνουμε ευθύς αμέσως, λίγο πριν ξεκινήσει η θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο πρώτο κεφάλαιο και στον πέμπτο στίχο και στους επόμενους. Το δε τέλος της παραγγελίας εστίν αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Όν την έσα στοχίσαντες εξετράπησαν εις ματαιολογίαν, θέλοντες είναι νομοδιδάσκαλοι, μη νοούντες, μήτε αλέγουσι, μήτε περί τίνων διαβεβαιούνται. Είδαμεν δε ότι καλός ο νόμος, εάν τις αυτό νομίμως χρείται. Ειδός τούτο ότι δικαίω νόμος σου κείται, ανόμις δε και ανυποτάκτης, ασεβέσι και αμαρτωλής, ανοσίης και βεβήλης, πατρολόες και μητρολόες, ανδροφρόνης, πόρνης, αρσενοκίτες, ανδραποδιστές, ψεύστες, επιόρκης και ήτι έτερον τη υγιενούση διδασκαλία αντίκειται κατά το Ευαγγέλιον της δόξης του μακαρίου Θεού
ο επιστεύθην εγώ και ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας. Το συμπλήρωμα δε της παραγγελίας μου είναι η αγάπη από καθαρά και ανιδιοτελή καρδιά και από συνείδηση αγαθή, ελεύθερη από κάθε τύψη και από πίστη ειλικρινή και αληθή. Από τις αρετές όμως αυτές έπεσαν έξω και απομακρύνθησαν μερικοί και γι' αυτό παρεξετράπησαν εις ματαίους και ανοφελείς λόγους και διδασκαλίες. Θέλουν να παρουσιάζονται ως διδάσκαλοι του νόμου και δεν καταλαβαίνουν ούτε εκείνα που λέγουν, ούτε εκείνα δια τα οποία δίδουν αυθεντικές διαβεβαιώσεις. Ενώ δε αυτοί δεν καταλαβαίνουν, εμείς οι χριστιανοί αντιθέτως γνωρίζουμε ότι ο νόμος είναι καλός, εάν τον μεταχειρίζεται κανείς σύμφωνα με το σκοπό του νόμου. Ο σκοπός δε του νόμου είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στο Χριστό. Ας γνωρίζει δε ο χρησιμοποιών των νόμων αυτών, ότι δηλαδή ο νόμος δεν ορίστηκε ούτε είναι αναγκαίος δια των δίκαιων, διότι αυτός έχει οδηγό τον έμφυτο ηθικό νόμο που φυσικά είναι γραμμένο στην καρδιά του. Ο νόμος ορίστηκε για τους ανόμους και τους ανυποτάκτους, για τους ασεβείς και αμαρτωλούς, για εκείνους που δεν έχουν ιερό και όσιο και βεβηλώνουν τα πάντα, για αυτούς που κακοποιούν και θανατώνουν τον πατέρα τους και τη μητέρα τους, για τους φωνείς, τους πόρνους, τους αρσενοκίτας, για εκείνους που πολλούν ως ανδράποδα τους ανθρώπους, για τους ψεύτες, τους επιόρκους και εν γέννη για τους ενόχους εις κάθε τι που αντιστρατεύεται προς τη διδασκαλία την αληθή και ελεύθερη από την αρρώστια και το θανατηφόρο μίασμα της αιρέσεως και πλάνης. Και διδασκαλία τέτοια είναι μόνο αυτή που συμφωνεί προς το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι δόξα του μακαρίου Θεού και το οποίο ο Θεός ενεπιστεύθη σε εμένα. Ο έχων ότα ακούειν ακουέτου και ο αναγινώσκων νοήτου. Και ένας μικρός περίπατος στις φωτοβόλες σελίδες του Ιερού Ψαλτηρίου, στον 68ο ψαλμό και στον 9ο στίχο. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υγής της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και συνεκάλυψα ενιστία την ψυχή μου και γεννήθην εις ονειδισμούς εμή και εθέμην το ένδυμα μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και οι σεμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Κατάντησα αγνώριστος, ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας, κατάντησα αγνώριστος και ολότελα άγνωστος στα ίδια μου τα αδέλφια. Θεωρήθηκα ξένος ακόμη και από τα παιδιά της μητέρας μου. Και όλα αυτά τα υποφέρω, Κύριε, για χάρη σου, διότι ο ζήλος που έχω για τον ιερό ναό σου σαν φωτιά κατέφλεξε και κατέφαγε τα σωθικά μου. Και οι χυδαίες ύβρις και οι χλεβασμοί που εκτοξεύονται εναντίον σου από τους ασεβείς έπεσαν όλοι κατά πάνω μου. Και για την ασέβεια και την απιστία τους αυτή εγώ βύθισα τη ζωή μου στη θλίψη και την ταπείνωσα με νηστείες και ασιτίες. Αλλά αντί να τους συγκινήσει το πένθος μου, αυτό για εκείνους έγινε αιτία να με χλεβάζουν ακόμη περισσότερο. Επιπλέον έβαλα ως ένδυμά μου τον τρίχινο σάκο επειδή πενθούσα για τα κακά που συνέβαιναν και έγινα για αυτούς ένα παροιμιώδες πρόσωπο που προκαλούσα το γέλιο και τη διακομόδησή τους. Φλιαρούσαν εις βάρος μου και μιλούσαν περιφρονητικά για μένα οι αργόσχολοι και περίεργοι που κάθονται στις πύλες και τις αγορές και αυτοί που περνούν τον καιρό τους στα γύρω καπηλιά πίνοντας κρασί. Τραγουδούσαν στίχους κοπτικούς εναντίον μου για να με διακομωδήσουν. Εγώ δε την προσευχή μου προσε Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου, επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας μου. Πάντα υπάρχει το οξυγόνο κρυμμένο στον επόμενο στίχο, αδελφή μου, στο ψαλτήρι. Σε αντίθεση με αυτούς, εγώ όμως, Κύριε, είχα στραφεί σε σένα και σου ανέπεμπα θερμές προσευχές.
είναι πλέον καιρός να δείξεις, Θεέ μου, την καλοσύνη σου. Εσύ που έχεις άπειρη ευσπλαχνία και αμέτρητο έλεος. Άκουσε την προσευχή μου, αποδεικνύοντας αληθινά τα όσα υποσχέθηκες για τη σωτηρία των δούλων σου. Το Ιερό Ψαλτήριο, το προσευχητάρι των θλιμμένων ελπιζόντων. Θα ρω πως όλοι καθρεφτιζόμαστε στα λόγια του. Και καλό είναι να καθρεφτιζόμαστε αυτομεμπτικά. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Των οδηπόρων προστάτης. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντη, αισιτία προς τον ποιητή να μετάθεται. Έτσι προσφωνούμε τη μάνα όλου του κόσμου κάθε φορά που μια παράκλησή της θα προφέρουν τα χείλη της καρδιάς και θα προσφέρουν ως ελάχιστο κόκοά μου ανταπόδομα στις άπειρες ευεργεσίες της και διαπορθμεύσεις των αιτημάτων μας προς τον Πατέρα Κύριο. Είναι η Παναγία μας, η Κυρία Θεοτόκος, η διαπορθμεύουσα, είναι και οι αμέτρητοι Άγιοι που έχουν εις τον αιώνα του την φιλάνθρωπη αποστολή, την δοσμένη από τον Αρχηγό και Τελειωτή Ιησού. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Και τούτο το υπόψαλμα που συνοδεύει αιτήματα και λαχτάρες της ψυχής, πάντοτε μας θυμίζει πως σε τούτο το πρόσκαιρο, αν το θελήσουμε, ποτέ δεν θα μείνουμε μόνοι, μα θα συνοδηπορούμε και θα συναθλούμαστε στον αγώνα τον καλό, μαζί με πλήθος φίλων και υποστηρικτών. Ναι, είναι αλήθεια, αδελφοί μου, πως ζούμε σε μια εποχή που πασχίζει να σκεπάσει με τις λύθεις τα πλουμιστά κουρέλια, το γυμνό ανέλπιδο και το απροκάλυπτο θεοστηγές της. Κάθε τι που στρέφεται ουσιαστικά και όχι προσχηματικά και μόνο κατέθιμο προς τον ουρανό, μακριά από τις λογικές το χαμερπές και βολικό για τη σαρκός το θέλω, κάθε τι τέτοιο πλέον θεωρείται οπισθοδρομικά ηθικιστικό και αναχρονιστικό για πουριτανούς αφελείς και φανατικούς που αλίμονο πάσαν την ζωήν αυτών εμπιστεύονται στον Θεάνθρωπο Ιησού. Έτσι, οι ευλογημένες συνήθειες των προγόνων μας πλέον τείνουν να θεωρούνται δείγμα μορίας, ακόμα και φρενοβλάβειας που χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας. Λίγο πριν διαβάσαμε τον 68ο ψαλμό. Ας τον ξαναφέρουμε μπροστά μας σε εκείνους τους στίχους. Βλέπουν οι πολλοί κάποιον να ραντίζεται με αγιασμό, να σταυρώνεται με λάδι από το καντήλι ενός Αγίου, να κάνει το σταυρό του σε κοινή θέα και τον περιγελούν, τουλάχιστον νοερός, αν όχι εκδήλους. Αγνοούν πως αν ψάξουν ελάχιστες εποχές, στο δικό τους γενεαλογικό δέντρο θα συναντήσουν ανθούς ευωδέστατους, θεόφιλους και φυλαγίους, που ξεκινούσαν και τέλευαν το κάθε τι με την επίκληση του ονόματος της Αγίας Τριάδας, τις πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Θα συναντήσουν σε αυτήν τους την αναζήτηση, στο ευλογημένο παρελθόν αμέτρητες πολυπληθείς λιτανίες, αληθινά ευλαβών και πάγκινες συνάξεις φιλεόρτων σε μια ακατάπαυστη λειτουργική ζωή. Εκείνοι οι πρόγονοι, στις τσέπες τους και στις ποδιές τους, δεν είχαν αντικαταθλιπτικά χάπια, τηλέφωνα ψυχοθεραπευτών και προγνώσεις αστρολόγων, μα εικόνες και σταυρουλάκια και αγιωτικά φυλαχτάρια εμβαπτισμένα στο Πανάγιο Πνεύμα το θεραπευτικό, που κάθε φορά τους πρόσφεραν σωσμό και εγγύηση ασφαλή σε μια ζωή που το θαύμα ήταν το απολύτως σύνηθες. Εκείνοι, οι πρόγονοι
οι φτωχοί, μάζευαν από του άφθονου υδρότα τους και από του καμάτου τους την ισχνή πληρωμή, ό,τι στερούσαν από το λοιπό σαρκοσώμα τους, και το έδιναν στον παπά τους να στείλει πληρωμή σε κελί αγιονορίτικο, να ζωγραφίσουνε χέρια δεητικά τον Άγιο Προστάτη τους. Οι γεωργοί, οι τσομπάνιδες, οι κουρείς, οι παντοπόλες, οι ράφτες, οι τσαγκάριδες, με αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν στην εκκλησιά την δική τους εικόνα και τον Προστάτη κατά δικό τους Άγιο. Κάτω στα δεξιά, γραμμένα πλήθος ονόματα πιστών, όχι για ανθρωπάρεσκη επίδειξη, μα για να θυμούνται όλοι οι κατοπινοί, εκείνη την πρώτη-πρώτη του σύναξη, την ημέρα της μνήμης την τόσο σημαίνουσα, που το δίχως άλλο δεν θα την δούλευαν, προς τιμήν του Αγίου, ο οποίος δεν θα έπαβε να μεσητεύει στον μέγα προνοητή της ζωής τους, της ζωής μας. Κάθε Άγιος, επιτετραμένος άνωθεν για κάθε περίσταση, ήταν η τελευταία ευχή που έκαναν οι ήρωες της Αγίας μας πίστης πριν με μαρτύριο σφραγίσουν το εδώ και εισέλθουν στο αιώνιο φως. Να βρίσκουν ίαση όσοι δυσκολεμένοι ειδικώς θα τους επικαλούνται. Έτσι, ο Άγιος Αντίπας της Περγάμου, επίσκοπος, έγινε ο προστάτης όσων υποφέρουν από πόνους των οδόντων. Η Αγία Αγάθη δεν σταματά να συντρέχει τις γυναίκες που υποφέρουν από δυσίατες ασθένειες των μαστών. Η Αγία Παρασκευούλα βοηθός για τα μάτια. Ο Άγιος Χαραλάμπης για τα κοιλιακά άλγη. Και πόσοι ακόμα απειράριθμοι. Ένα νέφος αχανές αναργύρων ιατρών ψυχών και σωμάτων που αλίμονό μας. Σήμερα έχουμε στην κυριολεξία σχεδόν παροπλήσει και σχεδόν ξεχάσει. Αυτό το σχεδόν μας κρατάει σήμερα, αδελφοί μου. Αυτό το λίμα που ακόμα ξεκινά την κάθε του ημέρα διαβάζοντας συναξάρι το Ευαγγέλιο στην πράξη που έλεγε και ο Παπανανίας. Και έπειτα προσπαθεί να βιώσει όσα οι Άγιοι δίδαξαν και έγραψαν με αιμάτινο μελάνι. Μια ψυχή τέτοια της ελπίδας και του εξιλεωτικού σχεδόν μας συντάραξε όταν προσφάτως μας ανακοίνωσε ότι ετοίμαζε μαζί με άλλους έναν πεζοπορικό ορειβατικό όμιλο με σκοπό την ανακάλυψη πολλών κρυμμένων και ξεχασμένων ποιημάτων του μεγάλου ποιητή. Κάθε Κυριακή, απολίτουργα πάντοτε και αυστηρά, θα ξεκινούσαν να οδηπορήσουν σε μέρη που η ψυχή εκστατικά όλο θα επιφωνεί «Το μέγα σύ, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου». Μα πριν να γίνουν όλες οι αναγκαίες νομικές διατυπώσεις, μας είπε, το πρώτο μέλημά τους ήταν να ορίσουν έναν Άγιο Προστάτη του συλλόγου τους. «Έχω μια ιδέα και θα ήθελα να μου πεις αν συμφωνείς. Σκέφτηκα να βάλουμε προστάτη τον Άγιο Παύλο. Θαρώ πως δεν υπάρχει άλλος που να οδηπόρησε όσο εκείνος. Αυτός να μας προστατεύει. Τι λες?» Σιώπησα και θαύμασα το ευμήχανο που χαρίζει ο Κύριος σε όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν. Εκείνη τη στιγμιαία σιωπή μου συνάντησαν τα χιλιάδες χιλιόμετρα του Θείου Παύλου, αυτά που τον κατέστησαν Απόστολο των Εθνών, οι διδαχές του, οι επιστολές, οι συμπαραστάτες του αφοσιωμένοι μαθητές, τα αμέτρητα εμπόδια, οι κατηγορίες, οι δίκες, οι φυλακές, το μαρτύριο, μα και μια διαπίστωση θλιβερή. Πόσα πολλά έκανε για εμάς και πόσα ελάχιστα γνωρίζουμε για εκείνον, τον πρώτο μετά τον ένα. Ακόμα και τούτες οι ασήμαντες γραμμές αυτού του κειμένου, αδελφοί μου, δεν θα γράφονταν αν δεν υπήρχε ο Θείος Παύλος. Ο μέγας εθναπόστολος, ο ταπεινός και αυτοαποκαλούμενος έσχατος των αμαρτωλών, μίλησε όπως κανείς άλλος μετά τον Θεάνθρωπο και μας αποκάλυψε τόσα για τον αρχηγό και τελειωτή Ιησού. Ο Χριστόκλητος
και θεοθέλητος Απόστολος έγραψε και για το σωτήριο λίμα, για εκείνο το σχεδόν, που πάντοτε θα βρίσκει αφορμές για να ελπίσει και να μην αφήσει εκείνο το δέντρο το κάποτε αγλαόκαρπο να ξεραθεί από τα τριβόλια και τα αγκάθια που το έζωσαν, μα να καρπίσει του πνεύματος τους καρπούς, εκείνους τους αθάνατους, για τους οποίους πάλι ο Παύλος μίλησε κάποτε. Θαυμάσια η ιδέα σου, αδελφέ μου. Δόξασε τον Κύριο που σε οδήγησε να συναντήσεις τον μεγαλύτερο ταξιδευτή, τον ακούραστο Απόστολο. Πάντοτε αυτός να προπορεύεται σε κάθε σας συνοδοιπορία, σε όλα τα ομοθυμαδών σας. Έδωσε ο Θεός λοιπόν να πάρουμε σε αυτή τη σειρά των δύο εκπομπών ένα βιβλίο θαυμάσιο στα χέρια μας με τίτλο «Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, η ζωή του, το έργο του, η πόλης όπου δίδαξε». Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Θυμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου και των εκδόσεων Άθος Εφηβικά. Τη συγγραφή ανέλαβε η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου και η εξαιρετική Σταύρος και Σταυρούλα Σταμάτη. Στο πρώτο μέρος αυτών των εκπομπών θα πορευθούμε στα βήματα του θαυμαστού βίου του Αποστόλου Παύλου. Και στην επόμενη εκπομπή, αν θέλει ο Θεός, θα περιδιαβούμε σε όλες τις πόλεις όπου βρέθηκε, σε αυτές τις θαυμαστές αποστολικές περιοδίες του. Θα τον συναντήσουμε ευθύς αμέσως, λίγο αφού ο Απόστολος Ανανίας, υπακούοντας τον Κύριο, βάζει τα χέρια του πάνω στον Σαούλ και του λέει ότι αυτός ο οποίος σου φανερώθηκε στον δρόμο προς τη Δαμασκό με έστειλε σε σένα για να βρεις το φως σου και να λάβεις το Άγιο Πνεύμα. Τότε ο Σαούλ ένιωσε σαν ένα παραπέτασμα πολέπια να πέφτει από τα μάτια του και έτσι ξαναβρήκε το φως του. Στη συνέχεια βαπτίστηκε από τον Απόστολο Ανανία και αφού έφαγε ξαναβρήκε τις δυνάμεις του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο μεγαλύτερος διώκτης της Εκκλησίας του Χριστού κλήθηκε από τον ίδιο τον Χριστό μας να γίνει ο μεγαλύτερος Απόστολος του Ευαγγελίου, ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Η αγάπη που γεννήθηκε μέσα στα σπλάχνα του Παύλου για τον Χριστό άρχισε να τον καταφλέγει σαν φωτιά και τίποτα δεν μπορούσε πια να τον συγκρατήσει από τον ακηρύττει σε όλους και παντού για την μεγάλη αλήθεια που του αποκαλύφθηκε. Με τη χάρη του Θεού ο Παύλος ήταν αυτός που μεταλαμπάδευσε το χριστιανικό μήνυμα μέχρι τα πέρατα της ελληνορωμαϊκής αυτοκρατορίας, βγάζοντας έτσι τον χριστιανισμό από τα στενά όρια της Παλαιστίνης και καθιστώντας τον την κυριότερη θρησκεία σε ολόκληρον τον κόσμο. Αρχικά ο Παύλος αποσύρθηκε στην Αραβία για 3 χρόνια. Εκεί αφιερώθηκε στην προσευχή με σκοπό να προετοιμαστεί για τη μεγάλη αποστολή του, εκείνη που του ανέθεσε ο Κύριος. Στη συνέχεια επέστρεψε στη Δαμασκό και εκεί άρχισε να κηρύττει στις συναγωγές των Ιουδαίων πως ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Η έκπληξη που προκάλεσε η αλλαγή του Παύλου ήταν μεγάλη. Όλοι ρωτούσαν με απορία: «Αυτός δεν είναι που καταδίωκε και στην Ιερουσαλήμ όσους επικαλούνται το όνομα του Χριστού?» Και εδώ στην Δαμασκό δεν ήλθε για να τους συλλάβει όλους αυτούς. Ο Παύλος λοιπόν συνέχιζε να ομολογεί παντού το όνομα του Χριστού. Όταν όμως οι Ιουδαίοι κατάλαβαν ότι ήταν αδύνατο να τον αντιμετωπίσουν στις συζητήσεις που διεξάγονταν στις συναγωγές, αποφάσισαν να τον σκοτώσουν.
Κατήγγυλαν λοιπόν τον Απόστολο Παύλο στον Ρωμαίο ηγεμόνα αρέτα και αυτός έβαλε να φρουρούν ολόκληρη την Δαμασκό έτσι ώστε με την πρώτη ευκαιρία να τον σκοτώσουν. Οι χριστιανοί όμως πληροφορήθηκαν τα σχέδια των Ιουδαίων και ένα βράδυ με μεγάλη προσοχή και μυστικότητα έβαλαν τον Παύλο μέσα σε ένα καλάθι και τον κατέβασαν με σχοινιά από τα τείχη της πόλης. Έτσι ο Απόστολος κατάφερε αυτήν την φορά να γλιτώσει από βέβαιο θάνατο. Ανέβηκε τότε στην Ιερουσαλήμ για να συναντήσει και να γνωρίσει τους κορυφαίους μαθητές και Αποστόλους του Χριστού, σαν έμαθαν οι Απόστολοι για τον ερχομό του Παύλου και την πρόθεση που είχε να τους συναντήσει, φοβήθηκαν, διότι δεν πίστευαν πως αυτός ο τρομερός διώκτης των χριστιανών είχε πραγματικά αλλάξει διαθέσεις. Νόμιζαν ότι υποκρινόταν, ώστε να μπορέσει να τους πλησιάσει και να τους συλλάβει. Τότε ο Απόστολος Βαρνάβας, ο οποίος γνώριζε προσωπικά την ιστορία του Παύλου, τον συνόδευσε και τον παρουσίασε ο ίδιος τους Αποστόλους. Τους πληροφόρησε για την εμφάνιση του Χριστού στον Παύλο και για την μεγάλη αποστολική του δραστηριότητα στην Δαμασκό. Έτσι οι Απόστολοι πίστηκαν και δέχθηκαν τον Παύλο στον κύκλο τους. Εκείνος άρχισε τότε να κυκλοφορεί με τους Αποστόλους στην Ιερουσαλήμ, κηρύττοντας και αυτός με ζήλο μεγάλο το όνομα του Χριστού. Και εδώ όμως πάλι οι Ιουδαίοι δεν μπορούσαν να ανεχθούν ότι ένας τόσο μορφωμένος Φαρισαίος και δρυμής διώκτης των χριστιανών είχε γίνει τώρα ο μεγαλύτερος αντίπαλός τους. Έτσι, για άλλη μια φορά κατέστρωναν σχέδια για να τον σκοτώσουν. Για τον λόγο αυτό, οι Απόστολοι τον βοήθησαν να διαφύγει από την Ιερουσαλήμ, οδηγώντας τον στην Κεσάρια και ακολούθως στην Ταρσό, την γενέτειρά του. Κυκλοφόρησε σύντομα η ευχάριστη είδηση ότι μεγάλο πλήθος ειδωλολατρών στην Αντιόχεια της Συρίας είχαν δεχθεί το Ευαγγέλιο. Τότε οι Απόστολοι έστειλαν εκεί τον Βαρνάβα για να ενισχύσει τους νέους χριστιανούς με το κήρυγμά του και την παρουσία του. Ο Βαρνάβας, γνωρίζοντας τα μεγάλα χαρίσματα του Παύλου και τον θερμό του ζήλο, πήγε στην Ταρσό να τον συναντήσει και να του ζητήσει να τον ακολουθήσει σε αυτήν την τόσο σημαντική αποστολή. Πράγματι, ο Βαρνάβας δεν έκανε λάθος στην απόφασή του αυτήν, διότι η παρουσία του Παύλου στην Αντιόχεια ήταν καταλυτική. Για έναν χρόνο κήρυταν και στήριζαν τους πιστούς, διδάσκοντάς τους τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Ήταν ακριβώς τότε μάλιστα που οι πιστοί πήραν το όνομα Χριστιανοί. Μέχρι τότε τους αποκαλούσαν Γαλιλαίους ή Ναζωραίους. Εκείνο το έτος, ο Απόστολος Άγαβος, που είχε μεγάλο προφητικό χάρισμα, προείδε ότι θα ερχόταν μεγάλος λοιμός, πείνα δηλαδή, σε ολόκληρη την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ιδιαίτερα στην Παλαιστίνη. Έτσι, οι χριστιανοί της Αντιόχειας έκαναν έρανο και ανέθεσαν στον Βαρνάβα και στον Παύλο να μεταφέρουν τις συνδρομές τους στους χριστιανούς των Ιεροσολύμων. Μετά την αποστολή αυτήν επέστρεψαν και πάλι στην Αντιόχεια, παίρνοντας μαζί τους και τον Μάρκο. Εκεί, στην Αντιόχεια, συνέβη ένα μεγάλο γεγονός, το οποίο έδωσε εντελώς νέα κατεύθυνση στην αποστολική δραστηριότητα του Παύλου. Μια μέρα μαζεύτηκαν πολλοί Απόστολοι, προφήτες και διδάσκαλοι για να τελέσουν μαζί την Θεία Λειτουργία. Κάποια στιγμή, καθώς προσεύχονταν, το Άγιο Πνεύμα είπε τα εξής λόγια στους προσευχομένους: «Ξεχωρίστε μου τον Βαρνάβα και τον Παύλο για να επιτελέσουν το έργο για το οποίο τους κάλεσα». Και το έργο αυτό ήταν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στα έθνη, έξω από το Ισραήλ. Αφού λοιπόν στη σύναξη των Αγίων αυτών ανδρών νίστεψαν και προσευχήθηκαν, επέθεσαν τα χέρια τους στον Βαρνάβα και τον Παύλο για να τους ευλογήσουν και τους έστειλαν στη νέα τους αποστολή. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Πρώτος προορισμός τους στην αποστολή για την διάδοση του Ευαγγελίου στον υπόλοιπο κόσμο ήταν η Κύπρος. Μαζί τους πήραν και τον Απόστολο Μάρκο. Έφτασαν στη Σαλαμίνα και άρχισαν να αναγγέλουν το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου. Διάσκησαν όλο το νησί, διδάσκοντας, και τέλος έφτασαν στην Πάφο. Ο Ρωμαίος ανθύπατος της περιοχής, ο Σέργιος Παύλος, ήταν άνδρας συνετός. Μόλις άκουσε για τη νέα αυτή διδασκαλία που κήρυταν οι Απόστολοι, ζήτησε να τους συναντήσει. Πράγματι, οι Απόστολοι επισκέφθηκαν τον ανθύπατο και άρχισαν να του παραδίδουν τον Λόγο του Θεού. Ο Σέργιος Παύλος είχε μαζί του και έναν μάγο, τον Ελίμα. Ο Ελίμας προσπαθούσε να αποτρέψει τον ανθύπατο να δεχθεί την διδασκαλία των Αποστόλων,
Τότε ο Παύλος, γεμάτος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έστρεψε το βλέμμα του προς τον Ελίμα και του είπε: «Ιέ του διαβόλου και εχθρέ του αγαθού, εσύ που είσαι γεμάτος από δόλο και ραδιουργία, δεν πρόκειται να πάψεις να διαστρέφεις τον λόγο του Κυρίου. Αλλά να, το χέρι του Θεού πρόκειται τώρα να σε τιμωρήσει και θα τυφλωθείς, ώστε να μην μπορείς να βλέπεις πια το φως του ήλιου για αρκετό καιρό». Αμέσως τότε ο Ελίμας έχασε το φως του και ζητούσε να τον κρατήσουν από τα χέρια. Ο Ανθύπατος, αν είδε το θαυμαστό αυτό σημείο και έχοντας ακούσει με μεγάλο ενδιαφέρον την διδασκαλία των Αποστόλων, πίστεψε στον Χριστό. Η επίσκεψη λοιπόν των Αποστόλων στην Κύπρο αποτέλεσε την έναρξη της πρώτης αποστολικής περιοδίας του Παύλου, η οποία κράτησε 2 χρόνια, από το 46 μέχρι το 48 μετά Χριστόν. Μετά την αναχώρηση των Αποστόλων από την Κύπρο, ο Μάρκος αποχωρίστηκε από τον Παύλο και τον Βαρνάβα, οι οποίοι πήγαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Η μέθοδος που εφάρμοζαν οι Απόστολοι για την διάδοση του Ευαγγελίου ήταν να απευθύνονται πρώτα στις συναγωγές των Ιουδαίων, αρχίζοντας το κήρυγμά τους από την Παλαιά Διαθήκη. Τόνιζαν ότι οι προφητείες για τον ερχομό του Μεσσία είχαν πραγματοποιηθεί στο πρόσωπο του Ιησού, τον οποίον όμως οι θρησκευτικοί ηγέτες των Ιουδαίων δεν κατανόησαν και τον καταδίκασαν σε σταυρικό θάνατο. Το κήρυγμα συνέχιζε με την αναφορά στην Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος μετά την Ανάστασή του έδωσε εντολή στους μαθητές του να κηρύξουν τα γεγονότα αυτά σε όλα τα έθνη, ξεκινώντας από τους Ιουδαίους. Το κήρυγμα όμως των Αποστόλων εκεί δεν έγινε δεκτό από τους Ιουδαίους, οι οποίοι τους αντιμετώπισαν με εχθρότητα. Έτσι οι Απόστολοι στράφηκαν στους εθνικούς. Η περιοδία λοιπόν των Αποστόλων συνεχίστηκε, περνώντας από το Ικόνιο, τη Λυκαονία, τα Λύστρα και την Δέρβη. Το κήρυγμα των Αποστόλων ήταν φυσικό να διχάζει πολλούς, διότι άλλοι αποδέχονταν την αλήθεια του Ευαγγελίου, άλλοι όμως δεν ήταν σε θέση να εγκαταλείψουν την λατρεία των ειδώλων. Έτσι οι Απόστολοι πολλές φορές δοξάζονταν από τα πλήθη του λαού, αλλά αρκετές φορές κινδύνευε και αυτή ακόμα η ζωή τους. Αυτό ακριβώς συνέβη και κατά την επίσκεψή τους στα Λύστρα. Καθώς περπατούσε ο Παύλος μέσα στην πόλη, είδε κάποιον που ήταν παράλυτος από την γέννησή του. Είχαν εντωμεταξύ μαζευτεί αρκετοί άνθρωποι και ο Παύλος άρχισε να κηρύττει. Συγχρόνως παρακολουθούσε με προσοχή τον παράλυτο και βλέποντας μέσα στα βάθη της ψυχής του, διαπίστωσε ότι δεχόταν με μεγάλη πίστη το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Η πίστη του μάλιστα ήταν τόσο δυνατή που δεν αμφέβαλε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι 2 Απόστολοι δηλαδή, θα μπορούσαν ακόμη και να τον θεραπεύσουν. Μόλις λοιπόν ο Παύλος τελείωσε το κήρυγμά του, φώναξε προς τον παράλυτο με δυνατή φωνή: «Σήκω και στάσου όρθιος στα πόδια σου». Αμέσως τότε ο παράλυτος πήδηξε πάνω και άρχισε να περπατά. Το πλήθος, σαν είδε το μεγάλο αυτό θαύμα, άρχισε να φωνάζει με θαυμασμό: «Οι θεοί πήραν ανθρώπινη μορφή και μας επισκέφθηκαν». Προσφωνούσαν μάλιστα τον Βαρνάβα Δία και τον Παύλο Ερμή. Τότε ο ειδωλολάτρης ιερέας του ναού του Δία έφερε ταύρους και ετοιμαζόταν να προσφέρει μαζί με τον λαό θυσία στους Αποστόλους, νομίζοντάς τους για θεούς. Σαν κατάλαβαν οι Απόστολοι τι σχεδίαζαν να κάνουν, έσκισαν τα ρούχα τους και άρχισαν να φωνάζουν: «Τι είναι αυτά που πάτε να κάνετε? Είμαστε κι εμείς άνθρωποι σαν κι εσάς και ήρθαμε να σας αναγγείλουμε ότι πρέπει να εγκαταλείψετε τη λατρεία των ψεύτικων αυτών θεών και να πιστέψετε στον μόνο αληθινό Θεό, τον Δημιουργό του ουρανού και της γης». Έτσι λοιπόν κατάφεραν να κάνουν τον λαό να καταλάβει και να δεχθεί την αλήθεια του Ευαγγελίου. Τα πράγματα όμως σύντομα πήραν αντίθετη τροπή, διότι ήλθαν οι Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Ικόνιο, όπου είχαν διδάξει νωρίτερα οι Απόστολοι, και έπεισαν τον λαό ότι οι τελευταίοι πλανούσαν τους ανθρώπους με την διδασκαλία τους. Τόσο μάλιστα τους φανάτισαν εναντίον των Αποστόλων, ώστε λιθοβόλησαν τον Παύλο και τον έσυραν έξω από την πόλη, ετοίμο θάνατο. Ο Κύριος όμως τον θεράπευσε και την επόμενη μέρα συνέχισαν με τον Βαρνάβα την περιοδία τους, καταλήγοντας στην Αντιόχεια της Συρίας. Εκεί μάζεψαν τους χριστιανούς και τους διηγήθηκαν τα θαυμαστά έργα που έκανε ο Θεός για να φέρει στην ορθή πίστη τους λαούς που λάτρευαν τα είδωλα. Στη συνέχεια ο Παύλος και ο Βαρνάβας
πήγαν στα Ιεροσόλυμα όπου πραγματοποιήθηκε μεγάλη Αποστολική Σύνοδος και λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις για το πώς έπρεπε να γίνονται δεκτοί οι άνθρωποι που εγκατέλειπαν την ειδωλολατρεία και προσέρχονταν στην Εκκλησία. Οι μαρτυρίες του Παύλου και του Βαρνάβα έπαιξαν εξέχοντα ρόλο στις αποφάσεις που πήρε αυτή η Σύνοδος. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε εκτενή αποσπάσματα από το βιβλίο «Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών», «Η ζωή του, το έργο του, η πόλης όπου δίδαξε». Η συγγραφή από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου και από τους εξαιρετικούς Σταύρο και Σταυρούλα Σταμάτη. Μια συνέκδοση από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου και τις εκδόσεις Άθος Εφήβικα. Επιστρέφοντας στην Αντιόχεια, ο Παύλος και ο Βαρνάβας άρχισαν να ετοιμάζονται για τη δεύτερη αποστολική περιοδία τους. Τότε προέκυψε μια διαφωνία μεταξύ των δύο Αποστόλων. Ο Βαρνάβας ήθελε να πάρουν μαζί τους και πάλι τον Μάρκο, αλλά ο Παύλος δεν συμφωνούσε, διότι ήταν ενοχλημένος που ο Μάρκος τους είχε εγκαταλείψει μετά την επιστροφή τους από την Κύπρο. Η διαφωνία αυτή έγινε τελικά αιτία να χωριστούν οι δύο Απόστολοι και ο καθένας να ακολουθήσει άλλη πορεία για την διάδοση του Ευαγγελίου. Έτσι ο Βαρνάβας με τον Μάρκο πήγαν και πάλι στην Κύπρο, ενώ ο Παύλος, αφού διάλεξε για σύνοδό του τον Απόστολο Σίλα, ξεκίνησε να περιοδεύει στην Συρία και την Κιλικία. Κατά την επίσκεψή του στη Δέρβη, γνώρισε τον Τιμόθεο, ο οποίος έγινε ο αγαπημένος του μαθητής και ο πιστότερος ακόλουθός του. Σε όλη του την πορεία ο Παύλος είχε αρκετούς συνεργάτες, οι οποίοι προέρχονταν από ελληνικές πόλεις ή ήταν ελληνιστές Ιουδαίοι. Οι συνεργάτες του Παύλου ήταν οι ακόλουθοι Απόστολοι: Τιμόθεος, Τίτος, Τρόφιμος, Φιλήμων, Σόπατρος ή Σωσίπατρος, Γάιος, Αρίσταρχος, Σεκούνδος, Ονίσιμος, Στεφανάς, Επαφρόδητος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Περνώντας στη συνέχεια από τα Λύστρα και τη Φρυγία, κατέληξε ο Παύλος μαζί με τον Τιμόθεο στην Τροάδα. Εκεί είδε το βράδυ ένα όραμα, το οποίο έδωσε νέα κατεύθυνση στη δεύτερη αυτή περιοδία. Είδε ο Παύλος έναν Μακεδόνα να τον παρακαλεί λέγοντάς του: «Έλα στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Ο Παύλος κατάλαβε ότι αυτό ήταν σημάδι από τον Θεό για να διδάξει το Ευαγγέλιο στη Μακεδονία. Βρήκε λοιπόν αμέσως πλοίο και μαζί με τη συνοδεία του ξεκίνησαν για τον νέο τους προορισμό. Πέρασαν από τη Σαμοθράκη, τη Νεάπολη, την σημερινή Καβάλα, και έφτασαν στους Φιλίππους, την σπουδαιότερη πόλη της Μακεδονίας εκείνη την εποχή. Στους Φιλίππους έμειναν αρκετές μέρες. Εκεί βάπτισαν και την Αγία Λιδία, η οποία τους φιλοξένησε στο σπίτι της. Μια μέρα, καθώς οι Απόστολοι πήγαιναν να προσευχηθούν με τους άλλους χριστιανούς, συνάντησαν ξαφνικά στο δρόμο τους μια κοπέλα, η οποία άρχισε να τους ακολουθεί και να φωνάζει: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού και σας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας». Η κοπέλα αυτή, η οποία ήταν δούλη, είχε μέσα της δαιμόνιο και μάντευε αυτά που θα συνέβαιναν στο μέλλον. Τα αφεντικά της εκμεταλλεύονταν τις μαντικές ικανότητες της δούλης τους ώστε να βγάζουν χρήματα. Οι Απόστολοι στην αρχή δεν έδιναν σημασία σε όσα φώναζε η δυστυχισμένη κοπέλα. Αυτή η κατάσταση όμως συνεχίστηκε για αρκετές ημέρες. Και κάποια μέρα τελικά ο Παύλος στράφηκε προς την κοπέλα και φώναξε στο ακάθαρτο πνεύμα που την είχε εχμαλωτήσει: «Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε διατάζω να βγεις από αυτήν». Πράγματι το δαιμόνιο εξήλθε αμέσως από την κοπέλα. Τα αφεντικά της όμως, αν κατάλαβαν ότι έχασαν την δυνατότητα να κερδίζουν χρήματα από τις μαντίες της, άρπαξαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους οδήγησαν στους άρχοντες της πόλης, λέγοντας: «Αυτοί οι Ιουδαίοι προκαλούν ταραχή στην πόλη μας, διδάσκοντάς μας να τηρούμε έθιμα που δεν επιτρέπονται σε εμάς τους Ρωμαίους.
Ακούγοντάς τα αυτά, ο λαός ξεσηκώθηκε και οι άρχοντες, αφού έσκισαν τα ρούχα τους από την οργή τους, έδωσαν διαταγή να ραβδίσουν τους Αποστόλους. Πράγματι, αφού τους χτύπησαν άσχημα, τους έριξαν στη φυλακή. Έδωσαν μάλιστα εντολή στον δεσμοφύλακα να τους φυλάει με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Ο δεσμοφύλακας τότε τους έβαλε στο πιο βαθύ κελί και έσφιξε τα πόδια τους στο τιμωρητικό ξύλο που ήταν καρφωμένο στο πάτωμα, για να μην μπορούν καθόλου να κινούνται. Πλησίαζαν τα μεσάνυχτα και οι Απόστολοι, κατατραυματισμένοι μέσα στη φυλακή, προσεύχονταν ψάλλοντας ύμνους. Ξαφνικά ένας μεγάλος σεισμός συντάραξε τα θεμέλια της φυλακής. Οι πόρτες του κελιού άνοιξαν και τα δεσμά των κρατουμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας, ο οποίος κοιμόταν εκείνη την ώρα, ξύπνησε κατατρομαγμένος. Είδε τότε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές και, νομίζοντας ότι οι κρατούμενοι δραπέτευσαν, άρπαξε το σπαθί του με σκοπό να αυτοκτονήσει. Τότε ο Παύλος ακούστηκε να φωνάζει με δυνατή φωνή από το βάθος του κελιού: «Μην κάνεις κακό στον εαυτό σου, διότι είμαστε εδώ». Ο δεσμοφύλακας ζήτησε αμέσως από τους συστρατιώτες του αναμένους δαυλούς και, αφού μπήκε στο κελί, έμεινε άφωνος. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι οι Απόστολοι παρέμειναν στη φυλακή, ενώ μπορούσαν να διαφύγουν. Έπεσε τότε στα πόδια του Παύλου και τον ρώτησε: «Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και η οικογένειά σου», απάντησε ο Απόστολος. Έπειτα τους οδήγησε στο σπίτι του και περιποιήθηκε τις πληγές τους. Στη συνέχεια, αφού άκουσαν με την οικογένειά του τον λόγο του Ευαγγελίου από τους Αποστόλους, βαπτίστηκαν όλοι και ετοίμασαν εορταστικό τραπέζι για να γιορτάσουν το χαρμόσυνο γεγονός. Την επομένη, οι άρχοντες άλλαξαν γνώμη και έστειλαν εντολή στον δεσμοφύλακα να αφήσει ελεύθερους τους φυλακισμένους. Σαν το έμαθε ο Παύλος, είπε: «Μας έδιραν δημοσίως χωρίς να μας δικάσουν και μας φυλάκισαν, αν και είμαστε Ρωμαίοι πολίτες, και τώρα μας διώχνουν στα κρυφά. Όχι, να έρθουν να μας βγάλουν οι ίδιοι». Μόλις έμαθαν οι άρχοντες ότι οι Απόστολοι ήταν Ρωμαίοι πολίτες, φοβήθηκαν πολύ. Αμέσως έσπευσαν να τους ζητήσουν συγγνώμη και τους παρακάλεσαν να φύγουν από την πόλη, όπως και έγινε. Αφού πέρασαν πρώτα από το σπίτι της Αγίας Λιδίας, αναχώρησαν. Επόμενη σταθμή τους ήταν η Αμφίπολη, η Απολωνία, κοντά στη σημερινή Νέα Απολωνία, η Θεσσαλονίκη, η Βέρεια, η Αθήνα και η Κόρινθος. Έτσι ο Απόστολος Παύλος έγινε ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Ελλάδας, εφόσον πρώτος αυτός κήρυξε το Ευαγγέλιο στις σπουδαιότερες πόλεις της χώρας, ίδρυσε και οργάνωσε τις επισκοπές της, χειροτονώντας επισκόπους και πρεσβυτέρους. Φεύγοντας από την Ελλάδα, ο Απόστολος Παύλος πέρασε από την Έφεσο και την Κεσάρια και επέστρεψε πάλι στην Αντιόχεια, όπου παρέμεινε για λίγο καιρό. Πρώτος σταθμός της τρίτης αποστολικής περιοδίας του Αποστόλου Παύλου ήταν η Έφεσος, όπου παρέμεινε για 3 χρόνια. Ακολούθως πέρασε από την Μακεδονία στην Ελλάδα, την Τροάδα και την Μίλητο. Από την Μίλητο κατευθύνθηκε προς την Ιερουσαλήμ, περνώντας από την Κό, τη Ρόδο, τα Πάταρα, την Τύρο, την Πτολεμαΐδα και την Κεσάρια της Παλαιστίνης. Στην Κεσάρια φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Αποστόλου Φιλίππου, του Διακόνου. Κατά την παραμονή του εκεί τους επισκέφθηκε ο Απόστολος Άγαβος, ο οποίος διέθετε μεγάλο προφητικό χάρισμα και με μια συμβολική πράξη φανέρωσε στον Παύλο τι τον περίμενε στα Ιεροσόλυμα. Συγκεκριμένα, ο Άγαβος έβγαλε τη ζώνη που φορούσε ο Παύλος και του έδεσε με αυτή τα χέρια και τα πόδια, λέγοντας: «Το Άγιο Πνεύμα λέει τα εξής: τον άνδρα στον οποίο ανήκει η ζώνη αυτή, οι Ιουδαίοι στα Ιεροσόλυμα, αφού τον δέσουν έτσι, θα τον παραδώσουν στους εθνικούς». Σαν άκουσαν τα λόγια αυτά, οι χριστιανοί προσπάθησαν να αποτρέψουν τον Παύλο να πάει στα Ιεροσόλυμα, αλλά ο ίδιος τους απάντησε: «Γιατί κλαίτε και μου συνθλίβετε την καρδιά? Εγώ είμαι έτοιμος όχι μόνο να με συλλάβουν στα Ιεροσόλυμα, αλλά ακόμη και να πεθάνω για το όνομα του Κυρίου Ιησού». Έτσι, εφόσον είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον μεταπίσουν, είπαν: «Ας γίνει το θέλημα του Θεού».
Αφού λοιπόν ετοίμασαν τις αποσκευές τους, ξεκίνησαν για τα Ιεροσόλυμα. Στα Ιεροσόλυμα ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, και αρκετοί πρεσβύτεροι υποδέχθηκαν τον Παύλο με μεγάλη χαρά. Άκουσαν με θαυμασμό τις διηγήσεις του για το πόσο ο Κύριος βοηθούσε στο έργο για την διάδοση του Ευαγγελίου στον υπόλοιπο κόσμο. Υπήρχε όμως κάτι που τους προβλημάτιζε ιδιαίτερα. Ο Απόστολος Ιάκωβος ανέλαβε τότε να εξηγήσει στον Παύλο τι τους απασχολούσε. «Αδελφέ, βλέπεις πόσες χιλιάδες Ιουδαίων πίστεψαν στο Χριστό. Όλοι αυτοί λοιπόν, αν και διδάχθηκαν το Ευαγγέλιο, συνεχίζουν να τηρούν ακόμη τον νόμο του Μωυσή με μεγάλη ακρίβεια. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί έχουν ακούσει από άλλους, οι οποίοι σε κατηγορούν ότι διδάσκεις στα έθνη, να μην ακολουθούν τον Μωσαϊκό νόμο. Πώς λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που σίγουρα θα προκαλέσει η παρουσία σου? Μόλις ακουστεί ότι έφτασες εδώ θα μαζευθεί πλήθος. Ωστόσο υπάρχει ένας τρόπος για να χειριστούμε το θέμα αυτό. Να τι εισηγούμαστε. Έχουμε 4 άνδρες που έκαναν κάποιο τάμα και ετοιμάζονται να πάνε στο ναό για να προσφέρουν τις θυσίες τους, σύμφωνα με όσα διατάζει ο Μωσαϊκός νόμος. Πήγαινε λοιπόν και εσύ μαζί τους να προσφέρεις θυσία στο ναό. Με τον τρόπο αυτό θα μάθουν όλοι ότι άδικα σε κατηγορούν, εφόσον θα δουν ότι και εσύ ο ίδιος ζεις σύμφωνα με τα διατάγματα του νόμου του Μωυσή». Πράγματι, ο Παύλος συμφώνησε με την εισήγηση αυτήν και πήγε με τους άνδρες στο ναό να προσφέρει θυσία. Παρέμειναν στο ναό 7 ημέρες για να ολοκληρώσουν την προσφορά τους. Όλα μέχρι τότε κυλούσαν ήρεμα. Την 7η ημέρα όμως τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Κάποιοι Ιουδαίοι από την Ασία, μόλις είδαν τον Παύλο στο ναό, τον άρπαξαν βίαια και άρχισαν να φωνάζουν δυνατά. «Ισραηλίτες, βοηθήστε! Αυτός εδώ είναι άνθρωπος που διδάσκει παντού αντίθετα πράγματα από αυτά που διατάζει ο νόμος μας». Ολόκληρη η πόλη τότε αναστατώθηκε και ξέσπασε μεγάλη ταραχή. Ένα τεράστιο πλήθος άρπαξε τον Παύλο και αφού τον έσυραν έξω από τον ναό, άρχισαν να τον ξυλοκοπούν άγρια με σκοπό να τον σκοτώσουν. Οι ρωμαϊκές αρχές μόλις αντιλήφθηκαν την φασαρία, έσπευσαν στον τόπο των ταραχών. Ο διοικητής του στρατοπέδου μαζί με άλλους αξιωματικούς και στρατιώτες εισέβαλαν στον όχλο για να ελέγξουν την κατάσταση. Πήραν τον Παύλο από τα χέρια των Ιουδαίων και τον έδεσαν με αλυσίδες. Ο διοικητής ρώτησε ποιος ήταν και τι έκανε. Ο όχλος όμως φώναζε ασυνάρτητα και ήταν αδύνατο να καταλάβει τι είχε συμβεί. Έτσι ο διοικητής οδήγησε τον Παύλο στο στρατόπεδο. Το πλήθος ακολουθούσε και φώναζε με μανία: «Σκότωσέ τον! Σκότωσέ τον!» Λίγο πριν μπουν στο στρατόπεδο, ο Παύλος ζήτησε από τον διοικητή να του επιτρέψει να μιλήσει στο λαό. Στάθηκε λοιπόν στα σκαλιά και έκανε νόημα στον όχλο με το χέρι του για να καταλάβουν ότι ήθελε να μιλήσει. Ακολούθησε μεγάλη ησυχία και ο Παύλος άρχισε να τους μιλά. Τους διηγήθηκε όλη την προσωπική του ιστορία από την αρχή. Μόλις έφτασε όμως το σημείο που ο Χριστός του έδωσε εντολή να διδάξει το Ευαγγέλιο στα έθνη, η σιωπή διακόπηκε και πάλι από τις άγριες φωνές του πλήθους που απευθύνονταν στο Ρωμαίο διοικητή: «Σκότωσέ τον! Σκότωσέ τον!» Ταυτόχρονα άρχισαν να πετούν τα ρούχα τους και να ρίχνουν χώματα στον αέρα για να δείξουν την μεγάλη τους οργή. Ο Παύλος μιλούσε εβραϊκά στους Ιουδαίους και ο διοικητής δεν καταλάβαινε τι τους έλεγε. Μόλις ξεκίνησε και πάλι η ταραχή, διέταξε τον αξιωματικό να οδηγήσει τον Παύλο στο στρατόπεδο και να τον ανακρίνει μαστιγώνοντάς τον. Πράγματι άρχισαν να τον δένουν για να τον μαστιγώσουν. Εκείνη όμως τη στιγμή ο Παύλος τους ρώτησε: «Σας επιτρέπετε να μαστιγώσετε Ρωμαίο πολίτη χωρίς να τον έχετε δικάσει?» Μόλις άκουσε ο αξιωματικός ότι ο Παύλος ήταν Ρωμαίος πολίτης, το ανέφερε στον διοικητή. Ο διοικητής τότε φοβήθηκε και έλυσε τον Παύλο από τα δεσμά του. Τον κράτησε στο στρατόπεδο και την επομένη τον οδήγησε στο μεγάλο συνέδριο των Ιουδαίων αρχιερέων για να μάθει τι είχε τελικά συμβεί. Ο Παύλος επανέλαβε στους αρχιερείς όσα είχε πει και την προηγούμενη ημέρα στο λαό. Δημιουργήθηκε τότε μεγάλη διχογνωμία μεταξύ των παρευρισκομένων Φαρισαίων και γραμματέων. Όταν η ταραχή έγινε πολύ έντονη, ο διοικητής οδήγησε και πάλι τον Παύλο στο στρατόπεδο για να τον προστατέψει από τους Ιουδαίους. Εκείνη τη νύχτα εμφανίστηκε στον Παύλο ο Χριστός και του είπε: «Έχε θάρρος, Παύλε, όπως έδωσες την μαρτυρία σου για μένα εδώ στην Ιερουσαλήμ,
έτσι πρέπει να την δώσεις και στη Ρώμη. Την επομένη ημέρα ο γιος της αδελφής του Παύλου ανέφερε στον διοικητή πως κάποιοι φανατικοί Ιουδαίοι συνωμοτούσαν για να δολοφονήσουν τον Παύλο. Ορκίστηκαν μάλιστα να μην φάνε ούτε να πιούνε τίποτε μέχρι να πραγματοποιήσουν το φρικτό τους έργο. Σαν το έμαθε αυτό ο διοικητής διέταξε την μεταφορά του Παύλου στην Κεσάρια. Εκεί τελικά ο Παύλος παρέμεινε φυλακισμένος για 2 χρόνια και κλήθηκε να απολογηθεί 2 φορές στο Ρωμαίο Επίτροπο. Κατά την πρώτη του απολογία, επίτροπος ήταν ο Φίλιξ και στη δεύτερη ο Φίστος. Στην δεύτερη αυτήν απολογία του στον Φίστο, ο Παύλος είδε τον επίτροπο να κλείνει προς το μέρος των Ιουδαίων και για τον λόγο αυτό επικαλέστηκε το δικαίωμα που είχε ως Ρωμαίος πολίτης να δικαστεί στη Ρώμη. Συν Θεώ, θα συνεχίσουμε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τον τίτλο «Των Οδυπόρων Προστάτης». Διαβάζοντας από το εξαιρετικό βιβλίο «Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών», η ζωή του, το έργο του και η πόλη, όπου δίδαξε τη Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου, του Σταύρου και τη Σταυρούλα στα Μάτι, από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής και τις εκδόσεις Άθος Εφηβικά, μια συνέκδοση από την οποία διαβάσαμε σήμερα εκτενή αποσπάσματα, ένα βιβλίο και μια εξιστόρηση η οποία συμπυκνώνει χιλιάδες χιλιόμετρα του Θείου Παύλου, αυτά που τον κατέστησαν Απόστολο των Εθνών, οι διδαχές του, οι ανεξίτηλες διδαχές του, οι επιστολές, οι αφοσιωμένοι μαθητές του, οι συμπαραστάτες του, τα αμέτρητα εμπόδια, οι θλίψεις, οι κατηγορίες, οι δίκες, οι ξυλοδαρμοί, οι φυλακές, το μαρτύριο. Πόσα πολλά έκανε για εμάς, αδελφοί μου, και πόσα ελάχιστα γνωρίζουμε για εκείνον τον πρώτο μετά τον ένα. Τίποτα δεν θα γινόταν ούτε αυτή η εκπομπή που φτάνει στο τέλος της, εάν δεν υπήρχε ο Θείος Παύλος, ο Μέγας Εθναπόστολος, ο ταπεινός και αυτοαποκαλούμενος έσχατος των αμαρτωλών. Εργάστηκε και μίλησε όπως κανένας άλλος μετά τον Θεάνθρωπο, αποκαλύπτοντάς μας τόσα για τον αρχηγό και τελειωτή Ιησού. Ήταν εκείνος που έγραψε και για το σωτήριο Λίμα, για τη μικρά Ζήμη, που πάντοτε θα βρίσκει αφορμές για να ελπίσει και να μην αφήσει. Εκείνο το δέντρο, το κάποτε αγλαόκαρπο, να ξεραθεί από τα τριβόλια και τα αγκάθια που το έζωσαν, μα να καρπίσει του πνεύματος τους καρπούς, εκείνους τους αθάνατους, για τους οποίους άλιστα και πάλι ο Θείος Παύλος μίλησε και μιλάει και θα μιλάει στον αιώνα. Των Οδυπόρων Προστάτης, πάντοτε αυτός να προπορεύεται σε κάθε μας συνοδυπορία και σε όλα τα λυτρωτικά ομοθυμαδών μας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.